this frequency? Yes, yes. So I was speaking on that. Φίλος και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω και να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστερημένη άφηξή μου. Όπως καταλαβαίνετε, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τόσο πρόσμενες που μου ήταν αδύνατο να χάσω την καθυστερημένη να ταξιδέψω από χθες και να βρεθώ απολυμμένο από το συνεδρίο μας μαζί σας. Επιτρέπετε μου ωστόσο να εκφράσω την χαρά μου που είμαι μαζί σας και να συγχαρώ ιδιαίτερα τους διοργανωτές αυτής της τόσο σημαντικής εκδήλωσης, αυτού του τόσο σημαντικού συνεδρίου, που νομίζω ότι ασχολείται με την καρδιά του προβλήματος της κρίσης σήμερα στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η λύση που η κάθε μια πολιτική δύναμη υποστηρίζει για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους της χώρας της Ευρωζώνης, δεν αποτελεί απλά μία διαφορετική τεχνοκρατική προσέγγιση, έχει ένα σαπές πολιτικό και ταξικό πρόσωπο. Η ίδια εξισόρευση δημόσιου χρέους λειτουργήσε ως μοχλός πίεσης προς τους λαούς, ως εργαλείο εκβιασμών προς τους λαούς, για την επίτευξη του βασικού στόχου της νεοφελεύθερης ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομικής ελίτης. Και ο στόχος αυτός δεν ήταν άλλος από την ίδια την επιβολή της λιτότητας ως μονόδρομο, από την ίδια την επιβολή νεοφελεύθερων διαπιστωτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες του ευρώ και ειδικότερα στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και στον Νότο, όπου με πρόσχημα το χρέος και τις κερδοσκοπικές επιθέσεις των αγορών στα κρατικά ομόλογα, επιβλήθηκε ένα πρωτοφανές, επιτρέψτε μου την έκφραση, κοινωνικό χειρουργείο, μια πρωτοφανή σε ευρωπαϊκά δεδομένα τουλάχιστον, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, πολιτική επίθεσης στα κοινωνικά δικαιώματα από την Τρόικα, έναν εξωθεσμικό μόρφωμα, έναν οργανισμό που δεν έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση, έναν οργανισμό που δεν μπορεί να έχει καμία θέση στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, σε αυτό το κλειστό πλαίσιο, το οποίο συγκροτήθηκε τα τελευταία χρόνια στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σήμερα, ξέρετε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτός είναι ο στόχος. Η λιτότητα δηλαδή και οι αντιμεταρρυθμίσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στόχος είναι ακριβώς οι περικοπές στους μισθούς και συντάξεις, η διάλυση του κοινωνικού κράτους, η πλήρης διάλυση των εργασιακών νόμων, της εργασιακής νομοθεσίας, οι ιδιωτικοποιήσεις, η εκποίηση του δημόσιου πλούτου. Με δύο λόγια, στόχος ήταν η δημιουργία στην ευρωπαϊκή περιφέρεια μιας ειδικής οικονομικής ζώνης, ενός φτηνού και επισφαλούς εργατικού δυναμικού, ταυτόχρονα όμως και η δημιουργία προϋποθέσεων μεγαλύτερης κερδοφορίας στο παρασυντικό και επιθετικό κερδοσκοπικό κοινωνικό κεφάλαιο. Ταυτόχρονα, για να μην αναφέρομαι μονάχα στην περιφέρεια και στον Νότο, η δημιουργία ενός τιμωρητικού παραδείγματος για τους λαούς του Βορρά. Διότι και στο Βορρά οι πολιτικές της λιτότητας, οι πολιτικές των στάσιμων και παγωμένων μισθών είναι κυρίαρχες πολιτικές σύνορα. Όλα αυτά που λέω θα ήθελα να τα τεκμηριώσω. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να τα τεκμηριώσω από το να σας παραπέμψω στο παράδειγμα της χώρας της Ελλάδας. Δείτε τι ακριβώς συνέβη στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια. Και αν το δείτε, θα καταλάβετε πώς ακριβώς ήταν ο στόχος της ευρωπαϊκής οικονομικής και πολιτικής ελίτ και πώς χρησιμοποίησαν το χρέος ως μοχλό πίεσης και εκβιασμού για την πολιτική, για την επιβολή αυτών των βάρβαρων πολιτικών που εξυπηρετούν το στόχο που σας είπα. Όταν μας οδήγησαν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όταν μας οδήγησαν στο σφαγείο του μνημονίου,
Ξέρετε πόσο χρέος, δημόσιο χρέος είχε η Ελλάδα. Είχε περίπου 120% του ακατάρριστου εμφόριου προϊόντος. Μας είπαν ότι το χρέος αυτό δεν είναι βιώσιμο. Μας είπαν ότι το χρέος. Και πράγματι, ήταν ένα υψηλό χρέος. Οι αγορές, με την συνέργεια βέβαια και των εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης τότε, που γίνανε να δανειστούν βλέποντας είμαστε Τιτανικός, είμαστε διεφθαρμένοι, είμαστε χρεοκοπημένοι, οι αγορές ανέβασαν τα σπρέτς. Και ανέβασαν το επιτόκιο δανεισμού της Ελλάδας πάνω από 5%. Μας ανάγκασαν με δύο λόγια να αποχωρήσουμε από τις αγορές. Οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Διεθνές Ρωσμαστικό Ταμείο, σε συνέργεια με τις ελληνικές κυβερνήσεις βέβαια, παρουσίασαν την επιλογή τους να επιβάλλουν αυτή την πολιτική του ΣΟΚ, την πολιτική τους να μας οδηγήσουν σε αυτό το κοινωνικό σφαγείο του μνημονίου, ως ένα ισχυρό εκβιασμό προς τον ελληνικό λαό. Ποιος ήταν αυτός ο εκβιασμός? Ότι αν δεν δεχτείτε, αν δεν ανεχτείτε να υποστείτε αυτή την πολιτική της διάλυσης, τότε δεν υπάρχουν λεφτά για μισθούς και συντάξεις. Πώς θα το πει? Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει μετά από 4 χρόνια, που αυτός ο κύκλος, δεν ξέρω αν έκλεισε, μάλλον για τη συνέχεια να τους αφήσουμε, αλλά φτάνει σε ένα σημείο όπου έχει φέρει αποτελέσματα. Ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα? Διαλύθηκαν όλα στην Ελλάδα. Διαλύθηκε το κοινωνικό κράτος, διαλύθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν υπάρχει εργασιακή νομοθεσία. Έχουμε 30% ανεργία, 60% ανεργία για τους νέους. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, αλλά υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για βλάτσιμο επενδυτικό στο δημόσιο πλούτο και σημαντικές ευκαιρίες κερδοφορίας, διότι έχουν πέσει πάρα πολύ οι μισθοί και έχουν διαλυθεί επαγγέλματα παραδοσιακά, προκειμένου να μπορούν μεγάλα τράστα να έχουν κερδοσκοπικές ή κερδοφόρες επενδυτικές δραστηριότητες. Τι συμβαίνει λοιπόν μετά από 4 χρόνια κοινωνικής διαδικασίας? Το χρέος που ήταν η αιτία, υποτίθεται, που αυξήθηκαν τα σπρέτς, που βγήκαν από τις αγορές, επειδή ήταν τότε 120% του ΑΕΠ, σήμερα μειώθηκε. Όχι. Πήγε στο 175% του ΑΕΠ μετά από 4 χρόνια. Με προοπτική να πάει και στο 200%. Παρόλα αυτά, παρά λοιπόν το γεγονός ότι ήταν 120 όταν ανεβήκαμε στο επιτόκιο 5% και βγήκαμε από τις αγορές και τώρα 175% το χρέος, τώρα μας δεν μπορείτε να ξαναπείτε σε αγορές. Δεν λοιπόν, παρόλα αυτά, παρόλο που το χρέος ήταν 120 όταν βγήκαμε από τις αγορές και τώρα 175, τώρα μας δεν μπορείτε να ξαναπείτε. Και μπορείτε να ξαναμπείτε με περίπου ίδιο επιτόκιο. Με αυτό που όταν σας αναγκάσαμε να βγείτε για να πάτε στο μνημόνιο της λιτότητας, θεωρήσαμε όλοι και θεωρήθηκε απαγορευτικό επιτόκιο δανεισμού. Τώρα αυτό δεν είναι απαγορευτικό, το ίδιο περίπου επιτόκιο, είναι ένα γεγονός για το οποίο όλοι μας πρέπει να πανηγυρίζουμε, διότι ξαναμπαίνουμε στη γη της Ευαγγελίας. Γιατί ακριβώς κάνουμε, δανειζόμαστε τώρα χθες. Επιτρέψτε να πω δύο λόγια γιατί είναι πολύ επίκαιρο. Δανειζόμαστε χθες 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ με ομόλογα 5 ετούς διάρκειας, με επιτόκιο γύρω στο 5%, που στην πραγματικότητα θα δώσουν εγγυημένα κέρδη στους επενδυτές από τους οποίους δανειζόμαστε πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ. Με δύο λόγια, και επιβαρύνουμε το χρέος μας και πρημοδοτούμε τους κερδοσκόπους με τοκογλυφικά επιτόκια, αλλά κάνουμε και κάτι ακόμα πιο, ας μου επιτρέψετε, εγκληματικό. Η κυβέρνηση το κάνει, η κυβέρνηση το κάνει ο λαός. Πυροβολούμε τα ίδια μας τα πόδια. Διότι στην πραγματικότητα αδυνατούμε το επιχείρημα, το κυρίαρχο επιχείρημα, ότι αυτό το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Και εφόσον αυτό το χρέος δεν είναι βιώσιμο, χρειάζεται να βρούμε μια ρεαλιστική λύση. Μια λύση διαγραφής του χρέους. Μεγάλου μέρους του χρέους προκειμένου να ξαναγίνει βιώσιμο.
Προχωράμε λοιπόν σε μία επιλογή που, αν όχι ενταφιάζει, τουλάχιστον υπονομεύει τη συζήτηση για την προοπτική αναδιάρθρωση του χρέους, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλους τους Ευρωπαϊκούς λαούς, γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι ένα πολιτικό έγκλημα. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, η προοπτική για τη διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους για τις χώρες της Ευρωζώνης που είναι υπερχρεωμένες δεν είναι μία, αν θέλετε, ακραία ή ριζοσπαστική επιλογή. Δεν είναι καν επαναστατική επιλογή. Είναι απλά μία βιώσιμη και ρεαλιστική επιλογή. Αν θέλετε, είναι μία προοπτική που εμείς λέμε ότι έτσι κι αλλιώς θα το. Όταν φτάνουμε σε τόσο υψηλά επίπεδα χρέους, δεν υπάρχει άλλη λύση. Το ζήτημα ποιο είναι. Το ζήτημα είναι με τι όρους θα γίνει αυτό, όταν θα γίνει κάποια στιγμή για τις υπερχρεωμένες χώρες. Θα γίνει με τους όρους της κοινωνικής διάλυσης, θα γίνει δηλαδή αφού θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της κοινωνικής διάλυσης και, των νεοφιλελεύθερων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όταν θα έχει εμπεδωθεί αυτό το καθεστώς του εργασιακού μεσαίωνα της ανθρωπιστικής κρίσης, όπως είναι ο στόχος της ελίτης της πολιτικής και οικονομικής σήμερα, ή θα γίνει με όρους αλληλεγγύης, με όρους κοινωνικής συνοχής, με όρους κοινωνικής προστασίας, αξιοπρεπούς εργασίας, που θα δίνει μια προοπτική εξόδου και ανάκαμψη με την κοινωνία. Εγώ, φίλες και φίλοι, θέλω να σας θυμίσω, ότι η πρότασή μας, για διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους, ρήτρα ανάπτυξης, δηλαδή να μπορείς να το πληρώνεις όταν θα είσαι σε τους ρυθμούς ανάπτυξης, μορατόριους να το πληρωθεί. Δεν είναι μια πρόταση η οποία έρχεται να πέσει από τον ουρανό, μπήκε ξαφνικά στο μυαλό μας. Είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Για την ίδια την Γερμανία, την μεταπολεμική, 1953, όταν έβγαινε μετά από αυτές τις τρομακτικές πληγές του πολέμου και του ναζισμού, βεβαίως σωστά δόθηκε αυτή η προοπτική, αυτή η λύση, προκειμένου να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, και αυτή η λύση στη διεθνή διάσκεψη του Λονδίνου το 1953 ήταν που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το μεταπολεμικό οικονομικό θαύμα της Γερμανίας, το οποίο όλοι γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να σας πω, για να επανέλθω, θα αναφερθώ, θα πω πιο συγκεκριμένα και το τι ακριβώς προτείνουμε. Αλλά θέλω να επανέλθω για πολύ λίγο, να κλείσω αυτή την παρέκκληση για την Ελλάδα. Για να πω το εξής. Η κίνηση της εξόδου, της προεκλογικής εξόδου της αγοράς, δεν αποσκοπεί μόνο στην εξυπηρέτηση επικοινωνιακών προεκλογικών σκοπιμοτήτων. Δεν είναι δηλαδή ότι πήραν οι αγοράς του βίντεο Σαμαρά και του βίντεο Βενιζέλο από το χέρι για να του δώσουν ένα δωράκι προεκλογικό, το οποίο όμως θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός, δηλαδή τα 600 εκατομμύρια ο ελληνικός λαός θα πληρωθεί. Είναι ότι αυτός ο σχεδιασμός απαντάει πλήρως στον σχεδιασμό της σημερινής πολιτικής ελίτ στην Ευρώπη. Και απαντάει πλήρως σε αυτόν τον σχεδιασμό να δημιουργηθεί μια ψεύτικη εικόνα στους λαούς, μάλιστα από τις ευρωεκλογές, ότι η πολιτική της λιτότητας πέτυχε. Ότι ήταν ένα success story. Άσχετα αν έχει διαλύσει την Ευρώπη και διακινδυνεύει την κοινωνική της συνοχή και την τροπική της. Και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας μόνο τούτο. Η Ελλάδα, που είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του πειραματόζωου και άρα έχει σημασία να μιλάμε για την Ελλάδα, όχι μόνο δεν έχει προοπτική εξόδου από την κρίση με τη συνέχιση αυτής της πολιτικής, όχι μόνο δεν γέννησε ξέφορτο βγαίνοντας αγορές, αλλά παραμένει εγκλωβισμένη στην παγίδα του τρέχους. Θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του Μνημονίου, η Ελλάδα δεσμεύεται μέχρι το 2020 να έχει μόνιμο πλεόνασμα 4,5% του ΑΕΠ. Δηλαδή 60 δισεκατομμύρια επιπλέον
από τις ανάγκες για να καλύψει από τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να τα πανάβει πριν να καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες, τις ανάγκες της χώρας. 60 δις επιπλέον και ταυτόχρονα άλλα 22 δις μέχρι το 2020 από τον προϋπολογισμό για να εξυπηρετούνται τόκοι. Συνολικά δηλαδή μέχρι το 2020 82 δισεκατομμύρια επιπλέον πρέπει να βρίσκεται αυτή η χώρα που είναι διεθνημένη, η οποία είναι ήδη 7 χρόνια σε ύφεση, η οποία βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Αυτό, με βάση την απλή κοινή λογική, δεν γίνεται, δεν μπορεί να υλοποιηθεί, είναι στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Για κάθε χώρα δεν είναι στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Άρα λοιπόν, η πρόταση της αριστεράς για μια διάσκεψη για το χρέος, την προοπτική της διαγραφής μεγάλου μέρους, δεν αποτελεί μια ευκαιριακή ή δημαγωγική επίκληση που στόχο έχει να ωφελήσει χρεώστιες χώρες, τις κρεωμένες, υπερχρεωμένες χώρες έναν το δανειστό. Είναι μια πρόταση ρεαλιστική, είναι μια πρόταση βιώσιμη, είναι μια πρόταση βιώσιμη για το σύνολο της Ευρωζώνης, για το κοινό συμφέρον των ευρωπαϊκών λαών, είτε κατοικούν στον Νότο, είτε κατοικούν στον Βορρά. Πολύ απλά, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την έξοδο από την παγίδα του χρέους που μας οδηγεί στον φαύλο κύκλο της Ευρωζώνης. Θέλω για λίγο μόνο να φανταστείτε τη σημερινή εικόνα της Ευρώπης από μία απόσταση. Αν κάποιος ιστορικός του μέλλοντος δει με την απόσταση του χρόνου αυτή την εικόνα, θα διαπιστώσει μια Ευρώπη αυτοπαγιδευμένη μέσα στην παγίδα του χρέους, όπου η μισή Ευρώπη χρωστάει στην άλλη μισή και όπου η αιμονή στην παραμονή σε αυτή την παγίδα του χρέους εμποδίζει την Ευρώπη σαν σύνολο να αναπτυχθεί, να γίνει ανταγωνιστική, να ξεπεράσει την κρίση, να ξαναγυρίσει σε αξίες σημαντικές όπως η αλληλεγγύη, να δώσει προοπτική στις νέες γενιές. Ο παρατηρητής του μέλλοντος λοιπόν θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να κατανοήσει αυτή την αιμονή. Εκτός κι αν κάποιος του εξηγήσει ότι δεν είναι μία εμπολή, αλλά είναι στρατηγική επιλογή. Στρατηγική επιλογή, επαναλαμβάνω, με ισχυρό ταξικό πρόσωπο. Η επιλογή της διατήρησης της παγίδας του χρέους ως εργαλείο εκβιασμού των λαών για την εφαρμογή της λιτότητας και των νεοφελεύθερων απορριθμίσεων είναι μια στρατηγική ταξική επιλογή, μόνο που αυτή η στρατηγική δεν είναι επικίνδυνη μόνο για τους ανθρώπους του λαού, είναι επικίνδυνη γιατί για την προοπτική, την ίδια τη συνέχεια της Ευρωζώνης, την ίδια τη συνέχεια την προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης συνολικά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό εμείς πρώτα και πάνω από όλα ως Ευρωπαϊκή Αριστερά να πούμε στους πολίτες ότι αυτό το σχέδιο, αυτή η στρατηγική της λεγόμενης εσωτερικής υποτίμησης, της λιτότητας, είναι μια στρατηγική που έχει χρεοκοπήσει. Όχι μόνο γιατί προκάλεσε βαθιά κοινωνική κρίση όπου εφαρμόστηκε, αλλά και γιατί απέτυχε παθαγωδώς στο δημοσιονομικό πεδίο. Απέτυχε στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Απέτυχε στο στόχο που ήταν η έξοδος από την κρίση. Βεβαίως προκάλεσε πρόβλημα δημόσιου χρέους, ακόμα και εκεί που δεν υπήρχε. Δεν είναι τυχαίο ότι ανεξάρτητα από τις δημοσιονομικές αφετηρίες των χωρών σε μνημόνιο, όλες οι χώρες που μπήκαν σε προγράμματα εμφανίζουν ως κοινή κατάληξη το ιστορικά υψηλό και δυσβάστατο το δημόσιο χρέος. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που διαφέρει. Η Ιρλανδία, για παράδειγμα, το αγαπημένο παιδί των αγορών που είναι πριν το μνημόνιο και σήμερα το πρώτο καμάρι και παράδειγμα ιστορίας επιτυχίας. Ξέρετε, στην Ιρλανδία, πριν το μνημόνιο της λιτότητας, το δημόσιο χρέος ήταν στο 64% του ΑΕΠ του 2009. Βγήκε το 2013 με 125% του ΑΕΠ. Δηλαδή τη διπλάσιο ποσοστό. Η Πορτογαλία.
Πορτογαλία είχε το 2010 δημόσιο χρέος 94%, το 2013 130%. Η Κύπρος από το 87% του ΑΕΠ το 2012, περίπου στο 113%. Ήδη η Ευρωζώνη ως σύνολο παραβιάζει το ποσοτικό όριο του δημόσιου χρέους, 60% που έχει ανακαλυφθεί ότι είναι το όριο το οποίο πρέπει να πληρούμε, που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και από 80% που είχε το 2009, έχει μέσω όρο χρέους 90% το 2012, με αυξητικές προοπτικές όλα τα επόμενα χρόνια. Οφείλουμε λοιπόν, κλείνω σε 5 λεπτά, οφείλουμε λοιπόν να πείσουμε τους πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Αριστερά έχει τη μόνη πραγματική, ρεαλιστική και βιώσιμη λύση απέναντι στην κρίση που χρειάζεται στην Ευρωζώνη. Λύση ευρωπαϊκή, λύση που εδράζεται στις αρχές και στις αξίες της ΕΕ, στις αρχές της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. Και οι τρεις άξονες αυτής της λύσης είναι οι εξής. Πρώτο, ο άμεσος τερματισμός της λιτότητας και αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή η συντονισμένη αναθέρμανση των ευρωπαϊκών οικονομιών, ενισχύοντας την εσωτερική ζήτηση, κυρίως στις χώρες με ύφεση οικονομική στασιμότητα, τόσο με ευρεία αναδιανομή του εισοδήματος, ώστε να αξιοποιηθεί η μεγαλύτερη ροπή προς κατανάλωση των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων, όσο και με την προώθηση δημόσιων επενδύσεων. Δεύτερο, η αναδιάρθρωση των υφιστάμενων χρεών. Με ποιο τρόπο? Πρώτον, με την αναδρομική απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Δεύτερο, με την ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος, που σας περιέγραψα, μια διάσκεψη όπου θα πρέπει να τεθεί σε κρίση ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως δανειστή ίστατης καταφυγής και να αξιολογηθούν εναλλακτικές στρατηγικές απομείωσης της καθαρής παρούσας αξίας του ισορροπημένου χρέους για κάθε μια χώρα ξεχωριστά. Και βεβαίως να εξεταστούν και άλλες λύσεις, εναλλακτικά ή συμπληρωματικά, όπως αυτή για την έκδοση ευρωομολόγων, οι λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν μια προοπτική διεξόδου. Και τρίτος άξονας, η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης. Κάθε χώρα ξεχωριστά, των περιφερειών της, συνολικά της Ευρώπης. Κακά τα σημαίνει. Αν αύριο το πρωί γίνουν όλα αυτά που σας είπα, αλλά συνεχίσουμε τις πολιτικές λιτότητας, σταματήσουμε δηλαδή, δεν επενδύσουμε σε ένα καλύτερο μέλλον μέσα από τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, τότε πάλι θα σου και πάλι θα είμαστε στον ίδιο Παύλο κύκλο. Το κρίσιμο λοιπόν είναι να βγούμε από το Παύλο κύκλο, να βγούμε στον ενάρετο κύκλο, γι' αυτό εμείς λέμε ότι χρειάζεται διαγραφή του χρέους, χρειάζεται όμως και ένα ευρωπαϊκό New Deal, μια έκτακτη και ισχυρή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με άμεσες δημόσιες επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, την υγεία και την παιδεία, τα μεταφορικά δίκτυα, τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα, την ανάπτυξη. Για όλους αυτούς τους λόγους, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πιστεύουμε ότι οι ευρωεκλογές είναι μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό στοίχημα για τους λαούς της Ευρώπης. Δίνουμε αυτή τη μεγάλη μάχη για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών προς όφελος της αριστεράς, προς όφελος των λαών της Ευρώπης. Δεν έχουμε μονάχα καταγγελτικό λόγο. Έχουμε και τις λύσεις. Λύσεις ρεαλιστικές, βιώσιμες, με ταξικό πρόσημο, ναι, εμείς είμαστε υπέρ των δυνάμεων της εργασίας, εμείς είμαστε με τους λαούς, οι αντίπαλοι μας είναι με την Ευρώπη των τραπεζών. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά, όπως επίσης το ότι η Ευρωπαϊκή Αριστερά είναι η δύναμη της ελπίδας και της αλλαγής, η δύναμη που θέλει να προστατεύσει την προοπτική της ενωμένης Ευρώπης, όταν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι τη θέτουν σε διακινδύνωση. Σας ευχαριστώ πολύ.